Κοίτα Νίκο, πραγματικά λυπάμαι για όλο αυτό που έγινε, αλλά ξέρεις ας πώς... τα παραμύθια ρε Χριστό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καλημέρα. Τηλεφωνώ για τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου. Θα ήθελα να ρωτήσω... Κατάλαβα, ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Αγγελούδη. Σας παίρνω εκ μέρους της New Trust όσον αφορά στη θέση για την οποία κάνατε αίτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σταθήκαμε αρκετά στο βιογραφικό σας, αλλά δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε κάποιον άλλον υποψήφιο, όπου η εμπειρία του ταυτίζεται περισσότερο με τις απαιτήσεις μας. Λυπούμαστε γι' αυτό και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καταλαβαίνω κύριε, αλλά πραγματικά τη χρειάζομαι τη δουλειά. Έχω μήνες να δουλέψω. Ίσως κάτι άλλο, κάπου θα μπορώ να βοηθήσω. Περίμενε, μην κλει... Γαμημένη. Σου χρωστάω. Ναι, 4 ευρώ. Δώσ' μου ό,τι έχεις. Σίγουρα. Ναι, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Είσαι καλά, αγόρι μου. Είσαι καλά. Πάρ' το. Έλα, πάρ' το, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Φίλε, σου περισσεύει κανένα ψηλό. Δεν έχω να φάω, ρε φίλε, δώσε μου κάτι, σε παρακαλώ. Και γαμίσου, ρε. Απλά να βρεις δουλειά για να φας. Παλιό μαλάκα. Τι θα κάνεις τώρα, ρε, τι θα κάνεις με αυτόν! Όχι, ρε, γαμώ. Όχι, ρε, πώς το. Κινητό σου. Το κινητό σου, ρε μαλάκα, πού είναι το κάμερα το κινητό σου. Θέλω ένα ασθενοφόρο στην υπόγεια διάβαση δίπλα το πάρκο. Σας παρακαλώ, είναι επίγον. Άκουσε με και φέρε ένα καμημένο ασθενοφόρο. Δεν ξέρω γιατί τα γράφω όλα αυτά. Δεν ξέρω καν αν θα τα διαβάσει κανείς. Ίσως να βρήκες τυχαία αυτό το χαρτί και με απορία να κοιτάς αυτά που θέλω να πω. Αυτά που πρέπει να βγάλω από μέσα μου. Δεν είμαι εγώ πλέον. Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν. Πάντα μόνος μου. Από μικρό παιδί με είχαν παρατήσει και η τύχη μου έκλεινε την πόρτα. Στο τέλος τα κατάφερνα. Ίσως και τώρα να καταφέρνω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι. Ξέρω μόνο ότι δεν είμαι εγώ. Είναι κάποιος άλλος. Κάποιος που μόλις σκότωσε μια ψυχή για να ζήσει. Φτάσανε εδώ και πλέον είμαι αντιμέτωπος με όλα αυτά που θεωρούσα ξένα. Πόσο μακρινά θεωρείς ότι είναι όλα αυτά τα σκατά που βλέπεις γύρω σου, Θα σου πω. Μόλις λίγα βήματα μακριά σου, ναι, καλά άκουσες. Τη μια στιγμή νομίζεις πως τα έχεις όλα, πως κατάφερες αυτό που ήθελες. Αλλά λίγο μετά είσαι κάτω. Ένα τίποτα. Ένα μηδενικό. Εδώ έξω στο δρόμο, πεταμένος από αυτούς που με θεωρούσαν χρήσιμο και αποδοτικό. Αλλά βλέπεις, έτσι είναι. Η μηχανή πρέπει να δουλεύει. Κι εγώ με ένα γρανάζι που δεν χρειαζόταν πια. Θεωρείς τον εαυτό σου χρήσιμο, Έχεις αναρωτηθεί για πόσο όμως? Έχεις αναρωτηθεί γιατί? Γιατί εγώ αναρωτήθηκα. Με πετάξανε στον δρόμο και ρώτησα πολλές φορές γιατί. Γιατί? Η μόνη απάντηση που πήρα είναι αυτό που έγινε. Ένα γρανάζι που σκούριασε, που σταμάτησε να εξυπηρετεί το κέρδος και να αναπαράγει το χρήμα που μόνο κακό μπορούσε να κάνει στην κοινωνία τους. Το χειρότερο είναι ότι σε αυτή την κοινωνία με άφησε να παλεύω. Εδώ που ο άνθρωπος δεν νοιάζεται για τον δίπλα του. Εδώ που το εγώ πήρε τη θέση του εμείς. Δεν τα γράφω όλα αυτά ούτε για να με λυπηθείς ούτε για να με συγχωρέσεις. Απλά όπως σου είπα, πρέπει κάπως να φύγουν από μέσα μου. Και έτυχε να είσαι εσύ αυτός. Μπορεί να είμαι δίπλα σου όταν κοιτάς αυτές τις γραμμές. Μπορεί να είμαι και κάπου μακριά, κάπου εκεί έξω στο δρόμο. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που περνάς δίπλα τους και τους κοιτάς απαξιωτικά. Μπορεί να μην υπάρχω κιόλας, να τα έχω παρατήσει. Να μην αντέξω αυτή την εξαθλίωση, αυτήν ασταμάτη κατρακύλα που ξεκίνησε από το πουθενά, σαν μια καταιγίδα. Να παραιτηθώ από κάθε προσπάθεια.